Στην Ουρανούπολη κατέληξε μια 65χρονη γυναίκα η οποία υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Το ασθενοφόρο, όπως αναφέρουν, καθυστέρησε με αποτέλεσμα Χρήστο Νικολαίδη η άτυχη γυναίκα να ξεψυχήσει. Δυστυχώς τρίτωσε το κακό. Μετά το περιστατικό στην ΚΟ και το επίσης τραγικό περιστατικό στη Νέα Μάκρη, έχουμε και τρίτο θάνατο επίσης γυναίκας στην Ουρανούπολη της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, χθες το βράδυ, η 65χρονη γυναίκα με την παρέα της βρισκόταν σε ταβέρνα της Ουρανούπολης, όπου ήταν μέλος ενός γκρουπ τουριστών που βρισκόταν στην Ουρανούπολη, στη συγκεκριμένη ταβέρνα για δείπνο. Κάποια στιγμή αισθάνθηκε αδιαθεσία, καταγράφηκε ως λιποθυμικό επεισόδιο, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο όμως δυστυχώς δεν διαθέτει ασθενοφόρο σε όλο το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής. Με αποτέλεσμα, ένα ασθενοφόρο να ξεκινήσει από τον Άγιο Νικόλαο της Χαλκιδικής και να κάνει μια τεράστια απόσταση προκειμένου να επιληφθεί του περιστατικού. Τελικά έφτασε μετά από μια μισή ώρα, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Εδώ στη Χαλκιδική το πρόβλημα με τα πληρώματα του ΕΚΑΒ είναι τεράστιο. Όπως πληροφορούμαστε από συνδικαλιστές του Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική και παρά το γεγονός ότι έχει αρχίσει ήδη η τουριστική περίοδος και φιλοξενούνται περισσότερο από 1 εκατομμύριο τουρίστες, υπάρχουν σε ετοιμότητα μόλις 4 ασθενοφόρα. Και αυτό λόγω πολλών συνθήκων, λόγω πολλών προβλημάτων, γραφειοκρατικών κυρίως, αλλά και κακού προγραμματισμού. Όπως μας λένε οι συνδικαλιστές του ΕΚΑΒ, έχουν ζητήσει να πολλαπλασιαστούν τα πληρώματα των διασωστών, τα οποία μπορούν να παρεμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, μία σειρά από γραφειοκρατικά προβλήματα λόγω των εκλογών εμποδίζουν τις μετακινήσεις των διασωστών από το ΕΚΑΒ της Θεσσαλονίκης. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Το παρακολουθούμε. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια για άλλο θέμα.